Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς. Γεια σας. Ακροατές σας. Τι μας ετοιμάζετε και πότε? Κοιτάξτε να δείτε, φέτος για πρώτη χρονιά στο Ρεόκαστρο έχουμε μια πλειάδα εκδηλώσεων που θα ξεκινήσει την Παρασκευή 6-12, την Παρασκευή μας έρχεται, στην Λεωφόρο Δημοκρατίας, κατά μήκος της Λεωφόρου Δημοκρατίας θα υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας η Λεωφόρος Δημοκρατίας θα είναι πεζοδρομημένος, δεν θα μπορούν δηλαδή να περάσουν οχήματα. Mm-hmm. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τις 5 η ώρα με το κυνήγι θησαυρού, ένα διαδραστικό παιχνίδι το οποίο θα αναγκάζει τα μικρά παιδιά να μπαίνουν μέσα στα καταστήματα και έτσι να γνωρίζουν και την αγορά του Ρεοκάστρου. Θα υπάρχει face painting δωρεάν για τα παιδιά, θα υπάρχει Άγιος Βασίλης ο οποίος θα μοιράζει δωράκια, θα μοιράζει σκουπάκια, θα υπάρχει φωτογράφος ο οποίος θα φωτογραφίζει τα παιδιά με τον Άγιο Βασίλη, φυσικά δωρεάν. Γιατί αυτές οι φωτογραφίες φυσικά βλέπουμε ότι κοστίζουν πολύ κάθε χρονιά. Μπράβο σας, μπράβο. Ναι. Θα είναι δωρεάν για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για τα παιδιά. Θα υπάρχουν χριστουγεννιάτικα στολίδια από ζύμη, από την συμπολίτησά μας την Κωνσταντίνα Χαλάτση, η οποία είναι σεφ και είχε λάβει μέρος και σε ένα γνωστό reality. Θα υπάρχει επίσης face painting και από τον πολιτιστικό οργανισμό. Η πάντα του Δήμου μας έχουν μια υπέροχη πάντα. Θα παίζει καθ' όλη τη διάρκεια τα κάλαντα και θα πάμε στο αποκορύφωμα στις 8 η ώρα όπου θα έχουμε την μεγάλη συναυλία με τους Σταβέντο. Για πρώτη χρονιά φέτος οι εκδηλώσεις γίνονται στο Ρεοκάστρο, στην αγορά του Ρεοκάστρου, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο του Δήμου μας. Θα έχουμε λοιπόν τη Λευκή Νύχτα, καταστήματα θα είναι όλο το βράδυ ανοιχτά, μέχρι τις 12 περίπου θα είναι ανοιχτά. Επίσης, πολύ καλή η κίνησή σας. Μπράβο, γιατί θα έχετε πολλή κίνηση, εννοείται, να βοηθήσετε και την αγορά. Προσπαθούμε να τονώσουμε την αγορά του Ρεοκάστρου. Έχουμε μια υπέροχη αγορά με καλούς επαγγελματίες και προσκαλώ όλους όσους μας ακούνε να ανέβουν στο Ρεοκάστρο, να γνωρίσουν το Ρεοκάστρο, να γνωρίσουν την αγορά μας. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο οι δημότες σας, μπορούμε να έρθουμε και εμείς από εδώ. Φυσικά, γιατί θεωρώ ότι έτσι συναυλίες του Σταβέντο δεν τις βλέπουμε κάθε μέρα. Έτσι και πολύ περισσότερο όταν είναι δωρεάν. Οπότε προβλέπετε να γίνει χαμός το Ρεόκαστρο. Θεωρώ ότι με σύμμαχο τον καλό καιρό και να πω σε αυτό το σημείο ότι αν σε περίπτωση που έχουμε, αν και ο καιρός θα είναι καλός, χειμωνιάτικος μεν αλλά καλός, αν σε περίπτωση που δεν είναι καλός ο καιρός, η συναυλία θα μεταφερθεί στο Χριστό Κονταξοπούλιο. Οπότε θα μπορέσουν και πάλι εκεί κάτοικοι και όχι μόνο να τον απολαύσουν. Έχετε και πάρει τα μέτρα σας για όλα τα ενδεχόμενα. Είστε προετοιμασμένοι. Θα υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις μέχρι που να φτάσουμε στα Χριστούγεννα και στην Πρωτοχρονιά. Σχεδόν κάθε Παρασκευή θα έχουμε μία εκδήλωση. Θα έχουμε μία υπέροχη θεατρική παράσταση τα Χριστούγεννα του Καριοθράφτη από την παιδική σκηνή του Σπύρου Πόρτη στο αμφιθέατρο του ΑΕΒ. Δωρεάν φυσικά μία υπέροχη θεατρική παράσταση, η οποία θα είναι δωρεάν για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για τα παιδιά του Δήμου μας και όχι μόνο. Επειδή έχετε πολλές εκδηλώσεις, πού οι κάτοικοι, όποιος θέλει να ενημερωθεί, πού μπορεί να τις βρει αυτές συγκεντρωμένες? Μπορούν στο site του Δήμου, είναι αναρτημένα. Έχουν κυκλοφορήσει αυτές σε όλο το διευρυμένο μας Δήμο. Έχουν μπει πανό που ενημερώνουν για τις εκδηλώσεις. Την Παρασκευή Κουστομινός θα έχουμε χριστουγεννιάτικη μουσική παρέλαση από την πάντα δρόμου τα ακουστόφωνα στο κέντρο του Ρεοκάστρου και Λούνα Πάρκ που θα στηθεί στο πάρκο Ηρών του Δήμου Ρεοκάστρου. Θα υπάρξει ένα disco party την άλλη Παρασκευή στις 27 το Δεκάτου. Disco party και μουσική και χορευτές του δρόμου από τις μουσικές σχολές του Δήμου των Οδείων και των σχολών του Δήμου μας. Πλούσιο πρόγραμμα. Είναι ένα πραγματικά πλούσιο πρόγραμμα που για πρώτη φορά φέτος σε εργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο γίνεται στο κέντρο της αγοράς, όπως προείπα, ώστε να μπορέσουμε να τονώσουμε την αγορά μας, να βγει ο κόσμος από τα σπίτια του. Το χρειαζόμαστε όλοι. Ναι, είναι πραγματικά, το έχουμε ανάγκη. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία που θα την έχετε σίγουρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ που μου δώσετε τη δυνατότητα
να ακουστώ μέσα από το φιλόξενο κανάλι σας. Να είστε καλά. Γεια σας.